Σε περίπτωση που κάποιος διακόπτει στην άλλη φορά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό, πραγματικά. Και πού να έρθετε τα επόμενα. Καταρχήν, και εισαγωγικά και προκαταβολικά, έτσι, οφείλουμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τους συντημότες μας, από τους συμπολίτες μας, για την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν από την έλλειψη του νερού, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι άμεσα πρόβλημα της ΔΕΙΑΚ δεν ήταν, ήταν πρόβλημα το οποίο έκαναν οι εργολάβοι των υπολείπων δικτύων, φωτοβολταϊκά, φυσικό αέριο και οπτικές ίνες, τα οποία σε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν την επιχείρηση. Και η έλλειψη νερού και η ταλαιπωρία δεν ήταν γενικά και αόριστα στην πόλη Οπτικής μέρες, ήταν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, από ένα συγκεκριμένο λόγο, αρχικά από την καταστροφή του αγωγού από μονάδα φωτοβολταϊκού και τις επόμενες δύο μέρες ήταν από τις συνεχείς βλάβες τις οποίες προξένησαν τα συνεργεία της Κοσμοτέ με την τοποθέτηση οπτικών ινών. Και όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να συγχαίρουμε τις βλάβες από τα φωτοβολταϊκά τα οποία έγιναν στο κεντρικό αγωγό στο χώρο και τις βλάβες από την εταιρεία των οπτικών ινών τα οποία έγιναν σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου η συγκεκριμένη εταιρεία έσκαβε και έκοβε το δίκτυο ίδρυσης και σε ορισμένες περιπτώσεις και αποχέτευση της επιχείρησης. Προβλήματα στην υδροδότηση είχε συγκεκριμένη περιοχή, κυρίως η Άρα Πόλη και περιοχές οι οποίες βρίσκονται πλησίων της περιοχής επέμβασης των οπτικών ινών. Και αν θα δείτε τα δελτία βλαβών τα οποία κρατάει η επιχείρηση από αυτές τις εταιρείες, θα διαπιστώσετε πράγματι ότι η περιοχή όπου συνέβησαν οι βλάβες ήταν και η περιοχή που δεν υπήρχε νερό. Και επειδή αυτό δεν είναι συνηθισμένο γεγονός, δεν είναι συνηθισμένο γεγονός να γίνεται μία βλάβη στο μήνα και δύο βλάβες στο μήνα από αυτά τα συνεργεία. Το ασύνηθες και κακοποιητικό θα έλεγα εγώ, είναι να γίνονται όπως είπε και ο πρόεδρος, 25 βλάβες μέσα σε ένα διάστημα 17 με 18 εργάσιμων ημερών. Και μάλιστα η τελευταία ημέρα, όταν είχαμε τελειώσει το πρόβλημα με την τελευταία βλάβη και αποκαταστάθηκε, πάλι με ενέργεια της ΔΕΙΑ, καθώς ο συγκεκριμένος εργολάβος των οπτικών ινών, κυρίως αυτός, είναι απρόθυμος και κακός συνεργάτης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφύγαμε πρώτοι εμείς στη δικαιοσύνη με μηνυτήρια αναφορά, είναι ότι η υπερβολάβη που έχει στην εργοδοσία του δεν συμπεριφέρονται σωστά, όχι μόνο στους δημότες, αλλά δεν συμπεριφέρονται σωστά όπως τους υπαλλήλους της επιχείρησης που πηγαίνουν για να τους ελέγξουν και να τους παρατηρήσουν αν κάτι δεν κάνουν σωστά. Και για μας Ευαγγέλιο είναι η άδεια διέλευσης και εξκαφής που δίνει η τεχνική υπηρεσία σε περιοχές εντός αστικού δικτύου. Όχι για εξωτερικά δίκτυα. Όχι για χωράφια. Ξεκαθαρίζω λοιπόν από την αρχή ότι το σπάσιμο του κεντρικού αγωγού στα προχωρήματα από φωτοβολταϊκά, από μονάδα, από συνεργείο, εργολάβο, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει μια εργασία για φωτοβολταϊκά, δεν έχει καμία σχέση με την μηνυτήρια αναφορά η οποία κατατέθηκε στην εισαγγελία το πρωί της Τετάρτης με πρωτοβουλία του Προέδρου της επιχείρησης
και δική μου, γιατί ήταν συνεχής, κακοποιητική, βλαπτική συμπεριφορά του συνεργείου των Οπτικών Ορεινών. Δεν μας φώναξε καμία εισαγγελέα. Και δεν απολογηθήκαμε εμείς εκεί. Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά με όσα στοιχεία είχαμε για να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες, για να ξεκινήσει τη διαδικασία προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να κάνει ανάπτυξη της άδειας και όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να κινηθεί άμεσα το αυτόφορο, να ενημερωθούμε από το αστυνομικό τμήμα Κυλικής, το οποίο και εκεί καταθέσαμε ό,τι στοιχεία είχαμε, προκειμένου να ενημερωθεί η υπηρεσία για τον αριθμό των βλαβών που υπήρχαν μέχρι εκείνη την ημέρα. Οι βλάβες είναι όλες καταλημμένες στα δελτία καταγραφής ετοιμάτων για τις βλάβες. Και είναι σε όλους δεκτικές για να δείτε πραγματικά με τι συχνότητα και τι ποσότητα γίνονται αυτές οι βλάβες. Και σε ποιες περιοχές γίνονται. Είναι μια περιοχή από τη Γάμα Καπέτα, από την Αμπέλο και επάνω Σουρή, Πουτσκούνη και απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, και αυτός είναι ο λόγος τελευταία που δεν είχε η περιοχή εκείνη νερό, που πιάνει και την άλλη πόλη. Γιατί ο εργολάβος δεν ενημερώνει την επιχείρηση ότι έχει βλάβη, έκλεινε τη βάνα και έφευγε. Και καταλαβαίναμε εμείς ότι υπάρχει πρόβλημα όταν μας ενημέρωναν οι πολίτες ότι δεν έχουν νερό, γιατί ξαφνικά εκεί που έχει νερό, το νερό έπρεπε σε μία ώρα. Έγινε λοιπόν μια αυτόφορη διαδικασία, κρατήθηκαν και προσήλθησαν στα κριτήρια ο μηχανικός και ο χειριστής του μηχανήματος. Το δικαστήριο την επόμενη μέρα που ήταν να γίνει αναβλήθηκε καθώς απουσιάζαμε εγώ και ο πρόεδρος στην Αθήνα και δεν μπορούσε να γίνει χωρίς την παρουσία μας. Αναβλήθηκε λοιπόν για την επόμενη μέρα, όπου εκεί ζήτησε αναβολή για κρίσονες ο δικηγόρος της εργολάβου εταιρείας, προκειμένου να μελετήσει καλύτερα την υπόθεση, αλλά και να μπορέσει να πάρει ένα θετικά για να αποκαταστήσει να γίνει πιο γρήγορα τις βλάβες. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να σας αναφέρω πραγματικά πώς υδροδοτείται την πόλη του Κυλικής. Γιατί πολλοί, οι ίδιοι έστω, μπορεί να το γνωρίζουν. Και δεν το κάνουμε αυτό μονάχα για να το γνωρίζουμε εμείς, αλλά για να το γνωρίζουν και οι πολίτες μας, οι οποίοι θα μας παρακολουθήσουν. Στο Σταυροχώρι, το Κυλικής καταρχήν υδροδοτεί το παλιότερα από 5 γεωτρήσεις, οι οποίες υπήρχαν στην περιοχή του Σεβαστού. Είναι ο παλιός αγωγός, ο οποίος έχει μια δυνατότητα 240 κυβικών την ώρα να μεταφέρει νερό στη δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου. Ο αγωγός αυτός είναι σιδερένιος, είναι περίπου 7 χιλιόμετρα και είχε μία βλάβη από το 2019 μέχρι και σήμερα. Μία βλάβη. Το 2004 παραδόθηκε στην επιχείρηση και μία δεύτερη περιοχή γεωτρήσεων, περιοχή του Σταυροχωρίου. Καθώς η περιοχή εκεί πραγματικά ο υδροφόρος ορίζοντας είναι γεμάτος, έχει πολύ νερό. Εκεί υπάρχουν 5 γεωτρήσεις με δυνατότητα 500 κυβικών την ώρα άγκλησης νερού, οι οποίες μπαίνουν σε μία δεξαμενή στο Σταυροχώρι και από εκεί μεταφέρονται στην περιοχή της ξηρόπεσης, σε άλλη δεξαμενή, με έναν αγωγό μήκους 8 χιλιόμετρων πλαστικό, ο οποίος παραδόθηκε όπως υπόθηκε το 2004. Συμπληρώνει δηλαδή τώρα 20 χρόνια ζωής. Από την ξηρόπεση, από τη δεξαμενή της ξηρόπεσης, μεταφέρεται ο αγωγός με σιδερένιο σωλήνα, 35 ετών τουλάχιστον,
και αυτός στη δεξαμενή του Αγίου Γεωργίου και από τη δεξαμενή αυτού του Αγίου Γεωργίου διοχετεύεται, διαδίδεται το νερό σε όλη την πόλη. Το ύψος της δεξαμενής στον Άγιο Γεώργιο είναι στα 3 μέτρα και 40 εκατοστά. Και το πρόβλημα αρχίζει και εμφανίζεται όταν η στάθμη αυτού του νερού στη δεξαμενή πέφτει κάτω από το 1-10 και εμφανίζεται προβλήματα κυρίως στη μεγάλη πόλη. Αυτό, έτσι εισαγωγικά, για να γνωρίζουμε πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει. Επειδή πραγματικά άκουσα κάποια πράγματα σήμερα στο Συμβούλιο, αλλά αυτά τα οποία άκουσα και μαξάφτησαν ήταν αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Βαφιάδη, ο οποίος έδωσε ένα ακόμα ρεσιτάλι υποκριτικής ερμηνείας κατά την προσφυγή δημαγωγική του πια λειτουργική, μηθενίστηκαν τα πάντα. Μας μιλάει σαν να τα γνωρίζει όλα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ανίκανοι και ανύπαρκτοι στο Συμβούλιο. Και κουνάει και από πάνω με το δάχτυλο του απειλητικά, δίνοντάς μας συμβουλές και κάνοντας μας παρατηρήσεις. Και αλήθεια ρωτάμε, αναρωτώμε, πότε θυμάται ο κύριος Βαφιάδης ότι υπάρχει Δήμος και Δημοτική Αρχή? Μόνο όταν σκάει ένα μεγάλο θέμα και προκαλούνται αντιδράσεις δικαιολογημένα και μη. Βγαίνει λοιπόν στην κάμερα, προσφυλές χόπι, με ύφος χιλίων καρδιναλίων και λέει τα βέλη από τη φαρέτρα του εναντίον της Δημοτικής Αρχής, αλλά επειδή δεν έχει μαζέψει αξιόμαχα επιχειρήματα, γιατί για να μαζέψει αυτά τα επιχειρήματα χρειάζεται και χρόνος και δουλειά και υπευθυνότητα, καταφέρει συνήθως στο ψέμα και στη λαστρολογία. Και θα αποδείξω τι ακριβώς υπόθηκε και τι είναι ψέμα και λαστρολογία. Δεν μας ξαφνιάζει αυτό, γιατί τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση έτσι έμαθε να πολιτεύει. Με το ψέμα, με την εμψημυρία, κινδυνεύουν τα πάντα, θα καταστραφούν όλα, αλλά και με την κουτοπολιά και θεωρεί ότι αυτό του υπεράνω όλο και υπεράνω κάθε κριτικής. Όπως είπα και πριν, ανέκυψε αυτό το πρόβλημα, έτσι, εξαιτίας της τράξης του αγωγού από συνεργείο φωτοβολταϊκών, αλλά και εξαιτίας του σπασίματος του δικτύου ίδρυψης μέσα στην πόλη από την εταιρεία της COSMOTE, και πήραμε εμείς όπως έπρεπε όλα τα μέτρα μας και κινηθήκαμε άμεσα. Τι έπρεπε να κάνει άλλωστε κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης όταν κάποιος κακόβουλος να σπάει συνεχόμενα το δίκτυό του? Όταν δεν συμπεριφέρεται όπως λέει η άδεια. Όταν υπερβαίνει το μήκος, το βάθος που ορίζει η μελέτη και για την ευκολία του κάθε συνεργείου η σχολή ακόμα πιο βαθιά και σπάει τους όγκους τους δικούς μας, τους οποίους αλλάξαμε πριν από 4 χρόνια. Υποβάλαμε λοιπόν μήνυση στην εταιρεία, γιατί το κακό είχε παραγίνει, και αυτό δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, γιατί δεν στέκει στατιστικά. Όταν έχεις εδώ 25 βλάβες σε 8 μέρες συγκεκριμένα, δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι σκεμμένη κακοποιητική συμπεριφορά. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται μικρή αναφορά. Για κακοποιητική βλαπτική συμπεριφορά στα συμφέροντα του Δήμου και της επιχείρησης. Δεν είναι λοιπόν. Δεν εξηγούνται αυτές οι 25 βλάβες. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται μικρή αναφορά. Και αντί να στηρίξει οποιοδήποτε την επιχείρηση, γιατί κάποιος την πολεμάει, κάποιος την καταστρέφει, καταστρέφει το δίκτυό της και θα περίμενε κάποιος πλήρως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μισού τουλάχιστον να ενημερώσει, να έρθει να ενημερωθεί και να έρθει και αυτός μαζί για να υποβάλει και την μήνυση. Τι έκανε ή τουλάχιστον τι δεν έκανε? Δεν έκανε το προφανές. Δεν ζήτησε καμία ενημέρωση παρά με δημόσια ανάρτηση στο Facebook του Δήμου για να προβάλλει
τους εξυπνακισμούς του. Να μας προτρέψει δηλαδή να κάνουμε μήνυση εμείς στους εαυτούς μας, γιατί όπως έγραψε αρχικά, τα τελευταία 10 χρόνια ο αγωγός αυτός έχει πρόβλημα. Και ποια ήταν η συνέχεια? Επειδή προφανώς αυτά τα 10 χρόνια περιλαμβάνουν και τη θητεία του όταν ήταν αντιδήμαρχος, και άρα έχει και αυτός ευθύνη, αφαίρεσε τα 10 χρόνια και σε νέα του ανάρτηση είπε πριν πολλά χρόνια, χωρίς να αναφέρει ότι ο αγωγός αυτός πραγματικά έχει πρόβλημα από 2013. Από την πρώτη διοίκηση του Καλλικρατικού Δήμου, το οποίο πρόβλημα έγινε πιο έντονο στην δεύτερη διοίκηση του Καλλικρατικού Δήμου, και όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται ακόμα πιο έντονο και το καταλαβαίνουμε. Έριξε λοιπόν το σχόλιο αυτό και έκανε μια άλλη ανάπτυξη. Έκοψε λοιπόν τα χρόνια για να είναι μακριά από την ευθύνη. Αυτή είναι η σοβαρότητα την οποία διακρίνεται ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και η συναυτό, γιατί δεν είναι μόνος του, τα ζήσαμε και στο παρελθόν. Με άλλα στελέχη αυτοδιοικητικά, τα οποία πέρασαν από δημόσια αξιώματα και το ασφαλές τους χόμπι και σπορ ήταν η καταγγελία ανώνυμη και επώνυμη. Πάντα ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα και μόλις διευθυνθούν ότι μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι, σβήνουν τα ρίχνουν τους. Με περισσό θράσος βγάζουν διαγγέλματα. Βγάζουν διαγγέλματα με περισσό θράσος. Πραγματικά είναι κακοί ηθοποιοί και δεν τους πάει το βελόδρομο. Εσκεμμένα λένε ανακρίβειες και το αφήγημά τους στηρίζεται σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να πάρουν κάποιους πόντους δημοσιότητες. Ισχυρίζεστε ότι αισθάνεστε βαθιά απογοήτευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑ. Μάλιστα λέτε και κάτι ακόμα χειρότερο. Ότι είναι ανύπαρκτη, ότι είναι ανίκανη, ότι έπρεπε να έχουν αλλάξει, ότι έπρεπε ακόμα να τους αλλάξουν, ότι δημιουργούν μόνο προβλήματα και δεν επιλύουν τίποτα. Και μάλιστα, όπως αναφέρθηκε από τον αντιδήμαρχο, ασχημονείται εναντίον του και λέτε ότι σας κάνουν και πλάκα. Δηλαδή πάνε να κάνουν συμβούλιο στη ΔΕΑ και λένε ότι γελάνε τα μέλη του Συμβουλίου. Και αφού το λέει δημόσια, προσβάλλοντας όλα τα μέλη του Συμβουλίου, γιατί δεν είναι έτσι. Πραγματικά, πότε θα σταματήσουν αυτά τα ψέματα? Ή μήπως πρέπει να ξεχάσουμε κάποιες χυδαίες εκφράσεις που υπόθηκαν εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την επιχείρηση? Να μην τις πω εγώ. Ανίκανη και επικίνδυνη μια διοίκηση, η οποία έχει εγγράψει 80 εκατομμύρια έργα στη διάρκεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής μέχρι και σήμερα, όταν τα έργα από 2003 μέχρι το 2019 στην επιχείρηση σε προϋπολογισμό ήταν κοντά στα 13 εκατομμύρια. Και τα έργα τα οποία η επιχείρηση ενέταξε σε προγράμματα και υλοποιεί από το 2019 μέχρι σήμερα ξεπερνάνε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα ρύθμισε ο κ. Πρόεδρος, δεν χρειάζεται να τα ρυθμίσουμε εμείς. Αλλά είναι ανίκανη αυτή η διοίκηση, η οποία σε συνεργασία με το υπαλληλικό προσωπικό κατάφερε και επέφερε μείωση κατά 4.110.000 στις κιλοβατόρες. Εξοικονόμηση δηλαδή 31% στην κατανάλωση. Με στοιχεία. Όταν παραλάβαμε την ΔΕΗΚΑ, οι κιλοβατόρες ήταν στα 13.380.000 και αυτή τη στιγμή η ΔΕΗΚΑ καταναλώνει 9.260.000. Κάνει την πρόσθεση και δείτε το ποσοστό ότι είναι 31% μείωση στις κιλοβατόρες. Όταν αυτή η ΔΕΗΚΑ, αυτή η επιχείρηση, αυτή η διοίκηση από το 2019 μέχρι και το 2023, γιατί μέχρι τότε έχουμε στοιχεία, έχει καταφέρει να επιτύχει εισπραξιμότητα 97,5% το 2019, 100% το 2020, 98% το 2021, 100% το 2022 και το 2023, 99%. Ξέρετε ποια ήταν η εισπραξιμότητα της ΔΕΙΑ όταν ήταν αντιδήμαρχος ο κ. Βαφιάδης?
Δεν ξεκολουθούν το 86 ή το 87%. Αλλά είναι ανίκανη αυτή η δημοτική αρχή. Να πάμε λοιπόν στο δεύτερο ψέμα. Υποστηρίχθηκε ότι ο αγώνας του ταυροχωρίου έχει πρόβλημα και ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία 5 χρόνια που διοικούμε. Ανέφερε συγκεκριμένα, δεν κάναμε τίποτα. Ότι δεν γνωρίζουμε πώς διοικείται μια εταιρεία. Και προς το Συμβούλιο της ΔΕΗΑ, στο οποίο και ο ίδιος μετέχει, δεν έχει γνώση του αντικειμένου. Δεν είναι γνώστης. Δεν σκεφτείται επιστήμονες εκεί για να διοικήσουν μια επιχείρηση. Και δεν έχει γίνει τίποτα για τον αγωγό. Λοιπόν, να τον ενημερώσουμε τον συνάδελφο, όπως και όλους στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες, ότι προσπάθειες για τον συγκεκριμένο αγωγό έχουν γίνει 3 φορές με επίσημες προτάσεις σε προσκλήσεις που έχουν βγει. Με πρόσκληση που βγήκε το 2017 από το ΠΕΠ της Μακεδονίας κατατέθηκε πρόταση στις 14 Μαρτίου 2018 από την τότε νόμιμη εκπρόσωπο της επιχείρησης με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ και η πρόταση αυτή υπεύθυνο πράξης του κύριο Γενικό Διευθυντή και η πρόταση αυτή ορίφθηκε. Η δεύτερη προσπάθεια που έγινε για την αλλαγή του αγωγού ήταν το 2022, όταν βγήκε πάλι μία πρόσκληση από το Ταμείο Ανάκαμψης, πράσινη μετάβαση, και υποβλήθηκε πάλι πρόταση για τη συγκεκριμένη αντικατάσταση του αγωγού, λαθασμένη ορολογία, καθώς τα προγράμματα αυτά δεν προβλέπουν αντικατάσταση αγωγού που έχει αλλάξει πριν την πάροδο, δεν έχει αλλάξει πριν την πάροδο 40 ετών, παρά μόνο καινούριο αγωγό. Κατατέθηκε η πρόταση αυτή στο Ταμείο Ανάκαμψης στις 31 πάλι από τον Γενικό Διευθυντή και απορρίφθηκε και αυτή, με απόφαση που βγήκε 18 Μαΐου του 2023. Τελευταία φορά που έγινε πάλι υποβολή πρότασης ήταν προχθές στη συνεδρίαση της 13 Δεκάνου του 2024. Τώρα αν το πω θα μου πείτε ότι τυχαίο είναι αυτό. Υπήρχε απόφαση ομόφωνη για την τροποποίηση τεχνικού δελτίου πράξης των εγκληματικών έργων με την προσθήκη νέου υποέργου με τίτλο «Διασύνδεση αντιοστασίου ταυροχωρίου με αντιοστάσιο ξυλόγρησης» και χρησιμοποιεί σωστά τη λέξη «διασύνδεση αντιοστασίου», γιατί δεν μιλάει για την κατάσταση αγωγού, μιλάει για νέο αγωγό ουσιαστικά, από την οποία ακουσίασε ο κ. Βαφιάδης πάλι και προφανώς θα τιμώρησε ότι έγινε τρίτη προσπάθεια για να μεταφέρει αυτός ο αγωγός σε πρόγραμμα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Γιατί δεν μιλάμε για ένα αγωγό 100 μέτρα και 200 μέτρα. Μιλάμε για έναν αγωγό, όπως είπα και πριν, 8 χιλιόμετρα και αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η επιχείρηση είναι μονάχα να κάνει αναμορφώσεις στον προϋπολογισμό για να προμηθεύεται λίγα μέτρα σωλήνα για σημειακές μονάχα παρεμβάσεις 100 και 200 μέτρων και δεν μπορεί να αλλάξει όλο τον αγωγό γιατί χρειάζονται τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια. Τόση ήταν η τελευταία πρόσκληση που υποβάλαμε στο πρόγραμμα των εγκληματικών για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Όπως είπα και πριν, δικαιολογείται να μεταφορήσει γιατί δεν είναι, δεν ήταν. Και δεν παίξει διαδικασία να ρωτήσει, παρά κατευθείαν έρχεται με αυτό το ύφος το κατηγορηματικό, το αρνητικό και κάνει παρατηρήσεις όλους τους συναδέλφους. Και εφητόπια και μέσα από την κάμερα. Δεν μου προκαλεί όμως έκπληξη, γιατί αποφύγατε να κάνετε τα μεγάλα κενά που έχετε για τη λειτουργία της ΔΕΙΑ, για τη συνέχιση τα έργα που φέρνουν τη σφραγίδα της. Ο ένας λόγος είναι ότι
δεν του νοιάζει καθόλου τι κάνει δουλειά. Αλλιώς δεν θα έδειχνε καθόλου αυτή την αδιαφορία. Ο άλλος λόγος, ο κυριότερος, είναι ότι τα έργα αυτά πιστώνονται στην παρούσα δημοτική αρχή και αυτό δεν μπορεί ούτε να το διαχειριστεί, ούτε να το αντέξει. Γι' αυτό συνεχίζει το παραλήρημα με μια αλυσίδα ψευμάτων και λέει ότι με τη δουλειά προηγούμενων δημοτικών αρχών, πριν δηλαδή από εμάς, δρομολογήθηκαν τα μεγάλα έργα. Πραγματικά σας προκαλώ να αποδείξετε αυτόν τον ισχυρισμό, ότι όλα αυτά τα μεγάλα έργα, εμβληματικά, ολιστικό, λιμακολάσπη, αποκεντρωτικό, έγιναν όλα με μελέτες που προϋπήρχαν. Έγιναν από προηγούμενους. Αδικείτε πραγματικά τους υπαλλήλους της επιχείρησης και αδικείτε τον εαυτό σας, γιατί δεν μπορείτε να το αποδείξετε αυτό και το ξέρετε ότι είναι έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής, της αρχής λοιπόν του 2019-2023, συμβασιοποιήθηκαν, ξεκίνησαν και υλοποιούνται όλα και θα τελειώσουν σε αυτή τη δημοτική περίοδο. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα το κάνετε, αφενός γιατί θα εκτεθείτε και αφετέρου γιατί δεν έχετε τη γενναιότητα να παραδεχτείτε ότι τα έργα της ΔΕΙΑ είναι έργα αυτής της δημοτικής αρχής. Σπέρνετε τυφοδιοκτικά τον κίνδυνο, πότε λέγοντας ότι η πόλη κινδυνεύει, άλλοτε ότι η μισή πόλη δεν έχει νερό και πότε ότι μόνο η άνοπο από μια περιοχή δεν έχει νερό. Μας επικρίνεται ότι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα, ότι δημιουργούμε μόνο προβλήματα, ότι δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και έχουμε έργα μη περαιωμένα. Δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσετε όλα τα έργα που έχουν να ολοκληρωθούν. Δεν ξέρω πού θα φτάσετε για να τα σταματήσετε. Ελπίζω να μην κάνετε τις πρακτικές του προηγούμενου. Αναρωτηθείτε όμως, μήπως τελικά η ρόλη είναι αντιστραμμένη και εσείς είστε σε μια δική σας οικονοκλασία επειδή δεν θέλετε και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε πώς γίνεται η διαχείριση των προβλημάτων. Τι αφήσετε λοιπόν για να καταλάβω ότι υλοποιούνται έργα την κατάσταση του δικτύου ήδη σε 35 χωριά. Εδώ ήρθαν οι πρόεδροι και είπαν ότι έχουν προβλήματα με τα χωριά και με την αποκατάσταση και πόσο γρήγορα θα περασταθεί. Άρα γίνεται τελικά έργο ή δεν γίνεται έργο. Φυσικά, όπως είπε και ο πρόεδρος, δεν είναι όλα τελειωμένα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κοντά στο 60%. Αλλά όλα είναι μέσα στους σημαντικούς χρόνους. Τι μας λέτε δηλαδή, να μην γίνουν έργα υποδομή στα χωριά, να μην δώσουμε κίνητρα για τη συγκράτηση του πληθυσμού στα χωριά. Ποια είναι η δική σας πρόταση για την ανάσχεση της έλλειψης? Δεν άκουσα πραγματικά καμία πρόταση. Και τι άλλο κάνετε? Υποτιμείτε τους πολίτες να στραφούν εναντίον της επιχείρησης. Ειλικρινά, δεν με εκπλήσει η στάση σας, γιατί μόνο ένας λαϊκιστής με τέτοιες μεθόδους. Σας επιστρέφω λοιπόν τους χαρακτηρισμούς, γιατί εσείς αυτούς τους χαρακτηρισμούς δίνετε αληθινό νόημα. Λειτουργείτε με απίστευτη ανευθυνότητα, μπερδεύετε τις καταστάσεις, τους χρόνους, τα έργα, για να καλύψετε τη φτώχεια των επιχειρημάτων σας, για να φανείτε αρεστοί τους συμπολίτες μας. Τους κοροϊδεύετε με θεατρινισμούς, με ψεύτικο υποθυμό και υπερβολές. Προσαγωνίζεστε τάχα υπέρ των εγκλημάτων των πολιτών. Πώς αγωνίζεστε, στις άδειες καρέκλες? Πού ήσασταν εσείς για τα μέλη της παράταξής σας όταν συζητούν τα έργα της ΔΕΙΑ μετά από του κ. Κοκκινίδη τον Απρίλιο του 2024? Πού ήσασταν στην ειδική απολογιστική συνεδρίαση? Και πού ήσασταν στην κορυφαία συνεδρίαση του προϋπολογισμού? Κι αν να πω ότι το 2024 είπατε τυχαία. Να σας θυμίσω ότι τα τελευταία 6 χρόνια σε αυτή την κορυφαία ειδική συνεδρίαση υποσιάζονται στις μισές συνεδριάσεις, στις τρεις. Απήχατε και κατά τα άλλα είστε και επικεφαλής αντιπολιτευτικού συνδυασμού. Και δεν το κάνετε μόνο μια φορά, όπως σας είπα, το κάνετε συχνά. Αυτή είναι η παραγωγική αντιπολίτευση. Υπήρχε δηλώσεις μόνο όταν υπάρχει κάμερα. Το ίδιο ακριβώς δεν κάνετε και με το ιδιωτικό καταφύγιο των αδέσποτων ζώων που πήγατε εκεί γιατί μυριστήκατε κάποια αντίδραση και θέλατε να την καρποθείτε. Και μόλις τελείωσε το θέμα, δεν ξαναπαντήσατε. Τη δημοσιότητα και τη συμπάθεια της κοινής γνώμης θέλετε να κερδίσετε και τότε και τώρα. Έτσι υπερασπίζετε τα συμφέροντα της κοινωνίας. Με τη φυγή, με το ψέμα και τη δημιουργία εντυπώσεων, με την ανέθνη και αστήρικτη καταγγελία, με την ελληματική πληροφόρηση, με την κακοπιστία, με την τοξικότητα. Επιτέλους,
Σας καλώ, σοβαρευτείτε κύριε Παθιάδη, σας καλώ να προσχωρήσετε το πεδίο της λογικής, να συνειδητοποιήσετε ότι είστε η μείζωνα μειοψηφία και να φερθείτε όπως πρέπει σε μια μείζωνα μειοψηφία. Να σταματήσετε τον διαιρετικό λαϊκισμό, να ασκήσετε το ρόλο που σας έχουν τάξει οι συμπολίτες μας με το 37,10%, με υπευθυνότητα, με αλήθεια και με συνέπεια. Μόνο και εγώ τον κύριο Κυριακίδη, κύριε Πρόεδρε, να μην αφιερώνει μια και δύο ώρες, μισή ώρα, διάβασε 3-4 ώρες θα έγραφε. Λοιπόν, επειδή του αρέσει να γράφει, γιατί πάντα διαβάζει από μέσα, εμείς ποτέ, γιατί όχι λέμε το νόημα στην καρδιά μας και μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, να ασχοληθεί με τη διοίκηση του Δήμου. Να ασχοληθεί με τη διοίκηση του Δήμου και επίσης θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους. Το θέμα αυτό είναι λάθος έτσι όπως έχει έρθει. Ενημέρωση για τις πλάτες που προκαλούνται στο δίκτυο της ίδρυψης και αποθέτωσης της πόλης της ποιητής μας. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Βαφιάδη από το διαδίκτυο, αυτό είναι το θέμα. Οι μέρες διάταξης σύμφωνα με την τοποθέτηση του κυρίου Κυριακίδη. Δεν τον ενδιαφέρουν οι πλάτες, δεν τον ενδιαφέρουν οι ζημιές, δεν τον ενδιαφέρει τα λεωφορεία των δημοτών. Ακούστε λίγο κάτι. Κύριε Πρόεδρε, του κακού έχει βάλει. Δηλαδή τώρα αυτό το θέμα το οποίο συζητήσαμε αυτή τη στιγμή, το θέμα μέρες διάταξης είναι αυτό που είπε ο κύριος Κυριακίδης. Ο κύριος Κυριακίδης, ο οποίος γυρνάει τόσα χρόνια πίσω, μιλάει ότι για τον αγωγό δεν έχει καμία ευθύνη. Ένας αγωγός, ο οποίος εδώ και 15 χρόνια, 10 χρόνια, 8 χρόνια, 8 χρόνια, έχει πρόβλημα. Και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως και το λέω και εδώ μέσα. Το ότι έχουν κάνει τρεις προτάσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί, και ξέρετε κάτι, είμαι μέλος της ΔΕΙΑΚ και γνωρίζω και πώς έχουν απορριφθεί και γιατί έχουν απορριφθεί και τι έχει συμβεί, το γνωρίζω πολύ καλά και ο κύριος Καραπίδης. Και αντί του αγωγού για να γίνει ένας νέος αγωγός, έχουν αλλάξει χιλιάδες συμπτώματα και μιλάμε για μια ΔΕΙΑΚ για την οποία μας κλεβάζανε, μας προκαλούσαν, γιατί αυτό έχει μάθει να κάνει ο κύριος Καραπίδης, να μας προκαλεί όταν μιλάμε για αυτό που προβληματίζει τους δημότες και αμέσως μετά να βλέπει την ανθρώπινη αντίδρασή μας και να πατήσει πάνω σε αυτήν. Με κατηγορεί ότι κάνουν φιέστες. Ότι κάνω πίσω από την κάμερα, πάω μπροστά στην κάμερα, μιλάει, έδωσε συνέντευξη τύπου και ήταν εκτός θέματος. Και ήταν απολύτως εκτός θέματος. Και συμβάει ένας άνθρωπος, για τον μάθημα του Κυριακίδης, ο οποίος υπήρξε ο μικρότερος σε ηλικία ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού επί σειρά πάνω από δεκαετία και δεν βγήκε ούτε μία φορά στην τηλεόραση. Το κάνω αυτό γιατί είναι υποχρέωσή μου και το είπα και δημόσια και δεν αναφέρθηκε σε αυτό. Ότι θα το κάνω όσο αισθανόμαστε ότι θυμωνόμαστε γιατί εμείς έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε τους δημότες. Μιλάω τώρα για το πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευλάβη μέσα στην πόλη να σκάβουν για την υποδομή τους, υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι ευλάβοι αυτοί δεν έχουν σπάσει ποτέ τον αγωγό της κεντρικής ίδρυψης. Σπάνουνε παροχές. Σπάνουνε παροχές. Και αναρωτιέμαι, και όταν μιλήσαμε για άνατα σκαψίματα εδώ και χρόνια μέσα στην πόλη, δικαιωνόμαστε. Σκάβουν μόνοι τους ευλάβοι, δημιουργούν 20-25 ευλάβες. Δεν τους καταλαβαίνει κανείς και ταλαιπωρούν τη δημότηση ποιος πρέπει να επιβλέπει, ποιος πρέπει να υποκτεύει, σκάβουν μόνοι τους. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτούς. Μίμησε τον εργολάβο της ΔΕΙΑΚ. Μίμησε τον εργολάβο συγγνώμη της Κοσμοτέ, τον έκανε μίμηση ο κύριος Κυριακίδης. Γιατί δημιούργησε πρόβλημα στην ευρωδότηση της πόλης κατά την άποψή του. Ποιος φταίει για το γεγονός ότι αυτός ο αγωγός είναι υποκατάρρευση. Ποιος λέει ότι αυτός ο αγωγός αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και 10 βράδες και εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα πολύτιμου αγαθού να χάνονται συνεχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποιος φταίει για το γεγονός ότι πολίτες, ο οποίος θα τους μαλώσει και αυτούς, βγαίνουν δημόσια, καταγγέλνουν ότι έχει μια βλάβη, την αναδεικνύουν και μέρα σε ολόκληρες λέει την βλάβη. Ο συνάδελφός μας, ο κύριος Μουνατήρης, για αυτόν τον αγωγό, έχει κάνει εδώ και είχε κάνει ένα δημοσίευμα και το έδειξε με εικόνα. Χιλιάδες κυβικά τρέχανε συνέχεια και δεν είχε επιδιωκωθεί επί μήνες. Ποιος φταίει, η Κοσμοτέ φταίει. Ας μάθουμε λοιπόν να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Για ποια διοίκηση μιλάμε. Για ποια διοίκηση μιλάμε, την οποία την ψάχνει η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Την οποία την ψάχνει η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για μια αλλαγή αντιφυσικού αντικειμένου σε μια προμήθεια πολλών εκατομμυρίων, 2,7 αν θυμάμαι καλά, τα οποία και προπλήρωσε. Δεν λέω εγώ, τα λέει η εθνική αρχή διαφάνειας. Και όταν εγώ μιλούσα για τα υδρόβατα και την αλλαγή του φυσικού αντικειμένου, πολύ πριν επιληφθεί η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, ο κύριος Κυριακίδης με αυτό το ύφος καθόταν εκεί και προκαλούσε από δεσπόζουσα θέση. Γιατί ναι, είναι σε δεσπόζουσα θέση, μιλάει όσο θέλει, λέει ό,τι θέλει, μιλάει τελευταίος, μιλάει ό,τι θέλει, σε προκαλεί και δεν έχει το δικαίωμα του αντίλογου. Και είμαστε άνθρωποι κι εμείς.
Είμαστε άνθρωποι και εμείς, και όταν υπερασπιζόμαστε το κοινό καλό, κατά τη δική μας οπτική γωνία, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε κανέναν, έχουμε και τα όρια μας. Τι θα γίνει με τις πλάτες, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑ. Εσείς δεν είστε αυτός ο οποίος μου είπατε ότι δεν μπορώ να σου προσεχώ αν αύριο έχουμε νερό. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος έκανε το δημοσίευμα αυτό μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Γιατί το έκανα αυτό. Εγώ δεν θέλω το κακό της Δημοτικής Αρχής ή του Δήμου ή να δημιουργήσω πρόβλημα. Περίμενα να δω τι ακριβώς θα γίνει και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έπρεπε να πάρει και εμένα. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα και μπορούν να προβλέψουν και υποχρεούνται να προβλέψουν. Υποχρεούνται να προβλέψουν την αντίδραση του κόσμου, γιατί θα στερηθεί μέσα στο χειμώνα το κουλίκο. Αυτό δεν έπρεπε να πάρουν τον επικεφαλή σαν την πολίτη που να πούνε, ξέρετε κάτι κύριε Βαφιάδη, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι υποτιμητικό. Είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί. Θέλουμε να συνεργαστούμε. Όταν λοιπόν μένουμε χωρίς να ενημερωνόμαστε, όταν λοιπόν οι πολίτες αναγκάζονται ή παίρνουν τηλέφωνο και εμάς μας ρωτούν και δεν ξέρουμε τι να σου πούμε. Και απειλούν και εμάς το κόμμα στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα μας μιλήσουν τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να βγούμε να πούμε ότι συμβαίνουν αυτά και αυτά τα πράγματα και δεν έχουμε ενημέρωση από πουθενά. Και πού είπα ψέματα εγώ. Ή τι αρμοδιότητα είχα όταν ήμουν αντιδήμαρχος για να ασχοληθώ με τη ΔΕΙΑ. Και πάλι, όταν ήμουν αντιδήμαρχος χωρίς να έχω καμία αρμοδιότητα, δεν άφησα κανέναν οικισμό από νερό, καθάρισα χωρίς χρήματα, ενώ σήμερα με αναθέσεις και έτσι καθαρίζονται δεξαμενές. Με τη συνεργασία της πυροσβεστικής, με τη συνεργασία άλλων φορέων, βρίσκαμε λύση και δεν υπήρχαν προβλήματα. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε κάτι. Λοιπόν, νομίζω ότι το κακό έχει παραγίνει. Αυτό το θέμα το βάλατε εδώ για να ενημερωθούν οι δημότες, να ενημερωθούμε κι εμείς και να βγούμε, αν θέλετε. Και να βγούμε, αν θέλετε, και δημόσια να πούμε ότι ξέρετε κάτι. Βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό θα λυθεί, γιατί το συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είμαστε πια επίσημα ενημερωμένοι. Αυτό είναι ενημέρωση για τις Ελλάδες. Σε μια πόλη η οποία εδώ και μήνες είχε πρόβλημα, είχε συνέχεια διακοπές υδροδότησης. Σε όλο το δραστικό της ιστό. Κανείς δεν έκανε τίποτα και να σας πω και κάτι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ο Κώστατος έχει πρόβλημα ή είχε αστοχή ελληνικού εδώ και 15 χρόνια. 5 χρόνια διοικεί η παράταξη του κυρίου Κυριακίδη. 5 ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε για μια ΔΕΙΑ, προσέξτε να δείτε κάτι. Κάναμε μια αναμόρφωση των προϋπολογισμών για να πάρουμε σωλήνες, τους οποίους στερήσαμε πριν από τα χρήματα από μια άλλη δημοτική ενότητα, όπως προέβλεπε ο προϋπολογισμός, να τα φέρουμε εδώ, διορθώστε με κύριε Καραμπή. Να τα φέρουμε λοιπόν εδώ στο Διοικητήριο για να αγοράσουμε τους σωλήνες αυτούς που χρειάζεται ΔΕΙΑ, έτσι είναι. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή οι 90.000 οι οποίες έχουν έρθει από το Υπουργείο για το φαινόμενο της λειψιδρίας, δεν είχαν ίχνος σωλήνων. Αφορούσαν κουβέρτα και αφορούσαν υδρόμετρα και αναρωτιέμαι και το είπα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν? Τι κόλλημα είναι αυτό με τα υδρόμετρα? Έχετε πάρει 25.000 υδρόμετρα και θέλετε κι άλλα 100. Όταν κύριε Πρόεδρε μπαίνει σε μια διαδικασία να αγοράσει χιλιάδες υδρόμετρα από την ίδια εταιρεία, αλλάζοντας, επαναλαμβάνω, το φυσικό αντικείμενο, τολμάς να του ζητήσει και 100 υδρόμετρα δωρεάν. Ακόμα λοιπόν και τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο για το φαινόμενο της λειψιδρίας, οι άνθρωποι αυτοί στη διοίκηση, αντί να τα κάνουν σωλήνες, αντί να τα κάνουν ή να τα μετατρέψουν σε υλικά που πραγματικά θα είναι για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο, τα δίνουν σε inverter και μάλιστα inverter τα οποία αποδείχθηκε και είναι εκεί τα πρακτικά, το Διοικητικό Συμβουλίο, τα χρεώνουν 11.700 ευρώ, ενώ υπάρχει ήδη σύμβαση αγορασμένα inverter με 3.000 ευρώ. Παρέλαβε ο κύριος Κυριακίδης, μας είπε την ΔΕΙΑ, μειώνοντας τις κιλοβατόρες, παρέλαβε την ΔΕΙΑ, που λοιπόν σας λέω εφθασός, με 500.000 ευρώ χρέος στην ΔΕΗ και κατάφερε να φτάσει στα 10 εκατομμύρια, εγγύθηκε ο Δήμος, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, στα 10 εκατομμύρια στην ΔΕΗ και μάλιστα αυτή τη στιγμή αυτή η περιβόητη εταιρεία, η οποία παλιότερα πραγματικά παρήχε τεχνογνωσία σε μικρότερες ΔΕΙΑ, έφτασε στο σημείο να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλά θέματα, όπως είναι αυτό, με το ρεύμα. 10 εκατομμύρια ευρώ δικαιολόγητα λόγω της άξεως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τα πράγματα λόγια. Εγώ δεν κινδυνολογώ και δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω ή θέλω να σταματήσω τα μεγάλα έργα σε εισαγωγικά κατ' εμέ. Η αλλαγή του δικτύου λοιπόν, αυτό το έργο των 26 εκατομμυρίων, το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο εγώ χαρακτήρισα ότι δεν είναι ικανό, πήρε απόφαση ότι αυτό δεσμεύεται να περαιώσει το έργο. Ένα έργο 26 εκατομμυρίων, το οποίο έχει πολύ διαφημιστεί, θα αλλάχτεί το δίκτυο
και δεν μπορώ να το συνδέσω με τους καταναλωτές. Και θα κληθούν οι καταναλωτές ενδεχομένως, υπάρχει και αυτό, κύριε Καραμπίδη, διορθώστε με κάνω λάθος, να πληρώσουν τη σύνδεσή τους. Και τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε ότι αυτό είναι υποχρέωση του εργολάβου, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της ΔΕΙΑΚ, με τη ΔΕΙΑΚ εκεί σήμερα. Εμείς λέμε να γίνει το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο που έγινε μέσα στην πόλη, όπου είναι δύσκολη η ερώτηση του αγωγού, με την αλλαγή του δικτύου, μέσα στην πόλη, με 55% έκπτωση, με 55% και συνδέθηκε ο αγωγός με τους καταναλωτές χωρίς έστω και ένας καταναλωτής να πληρώσει. Μην μου λέτε ότι σύνδεσμα είναι σωστά και είναι με φθηνά υλικά, γιατί και τα υλικά αυτά τα οποία βάζετε εσείς εκεί, ή μάλλον, συγγνώμη, ο εργολάβος εκεί για μένα δεν μπορώ να το βεβαιώσω ότι είναι και τα καλύτερα. Βεβαιώνουν και άλλοι τα υδρόμενα, αλλά τελικά δεν είναι τα υδρόμενα. Κύριε Πρόεδρε, σας πάω. Επίσης θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Καταλάβετε επιτέλους πώς νιώθει ένας άνθρωπος όταν κατά αυτόν τον τρόπο ο κύριος Κυριακίδης με χαρακτηρισμούς τέτοιους απευθύνθηκε στο πρόσωπό μου υποτιμώντας αυτό το 35%. Αφού πέσει λοιπόν του αριθμού, λοιπόν του χαρίζω το υπόλοιπο 2%, έτσι απλά. Λοιπόν, α σοβαρευτεί, α ασχοληθεί πραγματικά με τη διοίκηση του τόπου, ας, και ξέρετε κάτι, για πρώτη φορά στα χρονικά η ΔΕΙΑΚ διαμέσου του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών έκανε μήνυση στους καταναλωτές. Η ΔΕΙΑΚ, μία υπηρεσία με κοινωνικό χαρακτήρα, έκανε μήνυση στους καταναλωτές. Ποιους καταναλωτές? Των οποίων τα σπίτια και οι περιουσίες πλημμύρισαν. Και μετά από 5 χρόνια, για να αποποιηθούν των ευθυνών τους και ζητήσαμε συγγνώμη σήμερα. Σήμερα ζητήσαν δημόσια συγγνώμη για την αδικορία των δημοτών. Που τρεις μέρες μέσα στο χειμώνα, όλο το κομμάτι αυτό της πόλης που δεν είχε νερό, το κάνανε σήμερα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, χωρίς να πούνε να κάνανε λάθος. Ρίξαμε την ευθύνη στον εργολάβο που επαναλαμβάνω και θέλω να σημειωθεί ότι οι εργολάβοι, επειδή σκάβουν στους 40 πόντους, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν και σχεδιάγραμμα και να ολοκλήρωμα, τους έχετε δώσει σχέδια, τους έχετε δώσει για να δουν που είναι υποδομές. Επίσης, οι εργολάβοι θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα πρέπει να τις πληρώνουν αυτές τις πλάτες, να την κάνουν πάρα πολύ στο παρελθόν και το είπε και στο βίντεο και τώρα δεν το ξέχασε. Θέλω τιμολόγια. Να μας προσκομίσουν τιμολόγια επειδή 5 χρόνια σκάβε την πόλη από τις βλάβες που έχουν προκτενήσει όλοι οι εργολάβοι μέσα στην πόλη. Γιατί μόνο τους κάνουν, κανείς δεν τους επιβλέπει. Πόσες και πόσες έχουν πληρωθεί. Και επίσης, αν θέλετε να είμαστε σωστοί, να αλλάξετε το θέμα υπηρεσίας διάταξης. Δεν ξέρω πώς ξέφυγε το θέμα. Και θέλω να συμβεί το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου, ο κύριος Κυριακίδης να αρχίσει να διοικεί τον τόπο. Αν θέλει να με βλέπει, του λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι με παρακολουθεί και με φάνηκε πολύ συχνά, η παράταξή μας έχει ετοιμάσει ένα στούντιο από το οποίο θα μιλούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι για να απευθυνόμαστε στον κόσμο να του λέμε την αλήθεια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη όλων όσων λέμε, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε ούτε να υποτιμήσουμε κανέναν. Την δουλειά μας κάνουμε, αυτή είναι η αποστολή μας, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αυτό μας αφαίρεσε η κοινωνία. Όσο και αν δεν αρέσει τον κύριο Κυριακίδη και στην ομάδα του, εμείς δεν μας ακούει καθόλου. Από τη ΔΕΗ, η άλλη εταιρεία που σκάβει είναι η Κοσμοτέ και η άλλη είναι το ΑΕΡΕ. Όλες αυτές οι εταιρείες, λόγω του ότι οι δρόμοι πλέον είναι γεμάτοι από συστήματα είτε αποχέτευσης, ίδρυυσης, ΔΕΗ, άλλες εταιρείες, βιωτικές ίνες κτλ. Υπάρχει ένας συμμοστισμός υπόγειος και οι εταιρείες αυτές αναγκαστικά κάνουν κάποιες ζημιές. Οι ζημιές αυτές δημιουργούν το πρόβλημα ιδιαίτερα στο νερό, ότι πρέπει να κλείνει το νερό για να αποκατασταθούν. Οι δύο από αυτές τις εταιρείες, η αλήθεια είναι ότι παρόλο ότι δημιουργούν πάρα πολλές ζημιές, λες και κυνηγάνε τους αγωγούς, δείχνουν μια προθυμία να αποκαταστήσουν, όμως αναγκαστικά πρέπει να κλείνουν τα νερά. Η μία εξ αυτών στην οποία υποβλήθηκε μήνυση και πήγε για αυτόφορο η διαδικασία, και κάτσαν με εργολάβους με το μηχανικό και δύο βράδιες στη φυλακή. Έγινε για τον λόγο τον εξής, ότι δεν έδειχνε καμία προθυμία είτε συνεργασίας ή έκλεινε μια βάνα, έκανε μια ζημιά, έκλεινε τη βάνα και άφηνε την περιοχή ολόκληρη από νερό μέχρι την επόμενη μέρα. Οι εταιρείες αυτές παίρνουν άδεια διέλευσης από την υπηρεσία του κλίμα, υποβάλλουν και κάποιες εγγυήσεις. Όμως όταν δεν τηρούν την
τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, ας πούμε, για τη ζεσκαφή και για τις ζημιές που κάνουν, τότε αυτή αν διαφερείται, παράλληλα μπορεί να υποβληθεί και μήνυση κτλ. Εμείς αν δεν κατανοούμε το πρόβλημα ασκών που δημιούργησε η εταιρεία που σκάβει για τα φωτοβολταϊκά και το δημιούργησε στον κεντρικό αγωγό του Σταυροπολί. Από εκείνη τη βλάβη έμεινε τρεις μέρες η πόλη από νερό. Είχε μια προθυμία να την αποκαταστήσει, κάνοντας όμως το σπάσιμο, δημιούργησε από τα πλήγματα και άλλα σπασίματα στον υπόλοιπο αγωγό, τον οποίο την επόμενη μέρα το φτιάξαμε και μέχρι να ανέβει το νερό πάνω στον Αγιώργη, ξαναέσπασε ο αγωγός και δύο μέρες ήταν τα συνεργεία εκεί, μέσα στη λάσπη που προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν. Αντίστοιχα, έχουμε δύο πηγές υδροληψίας. Έχουμε πέρα από το Γαλλικό ποταμό και από το Σταυροπόλι. Από το Σταυροπόλι είναι η μεγαλύτερη πηγή υδροληψίας μας. Δυστυχώς εκεί, ενώ έχουμε έναν αγωγό, το νεότερο ας το πούμε, γιατί μόλις έχει κλείσει 20 χρόνια, ο αγωγός αυτός παρουσίασε κακοτεχνίες εξ αρχής, δεν είναι το ρημό του φαινόμενο, όσο πάει όμως και επιδεινώνεται. Παράλληλα, δεν το διαχειρίστηκαν σωστά και η ΔΕΙΑΚ τα χρόνια αυτά που πέρασαν, γιατί θα έπρεπε ίσως να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες που δεν γίνανε, βάση περιπτώσει. Και έτσι ο αγωγός κατέστη προβληματικό στην κυριολεξία. Οι προσπάθειες που κάνουμε από τον χρόνο που αναλάβαμε αυτή τη διοίκηση είναι να κάνουμε μελέτη για όχι αντικατάσταση, γιατί αντικατάσταση δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν τον αγωγό, λόγω του ότι αντικατάσταση ενώ με χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ και κεντρικούς χώρους. Λόγω του ότι δεν έχουν περάσει 40 χρόνια η αγωγή, η εικοσαετία θεωρούνται πολύ νέοι. Πρέπει να γίνουν 40 χρόνια για να ζητήσει επαναχρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά έχουμε υποβάλει πρόταση στο ανάκαμψης, αφού έγιναν οι απαραίτητες μελέτες εδώ και 3 χρόνια σχεδόν. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να το χρηματοδοτήσουμε μέσω του προγράμματος αυτού και πρόσφατα κάνουμε διαρκείς προσπάθειες να το χρηματοδοτήσουμε από ένα πρόγραμμα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, ας το πούμε, υπόσχεση ότι διερευνάται τρόπος για να χρηματοδοτηθεί. Παράλληλα, εμείς έχουμε φροντίσει και εντός αυτών των ημερών έχουμε κάνει κάποια αποσωλήνες, κάποια προμήθεια σωλήνων ειδικών αυτών για τον συγκεκριμένο αγωγό, όπου θα προβούμε σε αντικατάσταση κάποιων τμήματων που είναι τα πιο ευπαθή. Παράλληλα, φροντίσαμε στο Γαλλικό ποταμό, στο άλλο αντιοστάσιο, να βάλουμε άλλες τρεις καινούργιες γεωτρήσεις, παλιές οι οποίες τις επανακατασκευάσαμε, τις συνταγήσαμε. Με την αλλαγή του σώματος, επειδή είχε αρκετά θέματα να απαντήσει, παρακαλώ λίγο την ενοχή όλων, παρακαλώ την πλανή. Αυτό είναι, συνεχίστε. Με ευχαριστώ. Έχουμε βάλει άλλες τρεις γεωτρήσεις από το Γαλλικό ποταμό και άλλο ένα πηγάδι που έχει δυναμικότητα άλλων τριών γεωτρήσεων, το οποίο καλλιεργήθηκε και το φράγμα του Γαλλικού ποταμού και αυτή τη στιγμή έχουμε ικανοποιητική επάρκεια από το Γαλλικό ποταμό. Δυστυχώς όμως εκείνο το τριήμερο που θα μπορούσε να μας καλύψει ο Γαλλικός ποταμός, είχαμε και, μια βλάβη μιας Αγγλίας εκεί, η οποία αντικαταστάθηκε, όμως το πρόβλημα δημιουργήθηκε μέσα στις τρεις μέρες αυτές. Λοιπόν, για το θέμα των εσωτερικών λαών που δημιουργούν οι εταιρείες που σκάβουν, το πρόβλημα είναι ότι... Και να μην υπάρχει το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ναι, αλλά επειδή τέθηκαν όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Καραμπίδη, απαντήστε τα θέματα που αφορούν εκτός της πόλης του Κλινικής που τεθήκαν από τους συναδέλφους. Τα υπόλοιπα στην ημερήσια διάταξη. Αυτά που τεθήκαν από τον κύριο Συντανιώτη για το κλείσιμο της Άντας κτλ. Η εργολαβία εκεί έχει μέσα στη σύμβαση, η εργολάβος έχει κάποιους όρους. Δεν ξεφεύγει από τους όρους. Εμείς τον πιέζουμε να αποκαθιστά άμεσα. Όμως το θέμα της να ασφαλοστρωθούν αυτοί είναι λίγο προβληματικό όσον αφορά ότι πρέπει να γίνονται κάποιες εργασίες και μετά να αποκαθίσταται. Όπως σε άλλα χωριά αποκαταστάθηκαν όπου έγινε η κατάσταση, έτσι και εκεί εδώ στον ημερό θα αποκατασταθεί.
Το ίδιο και στο γαλλικό. Δηλαδή, κοιτάξτε, άλλες φορές σε τρίμηνο, σε τετράμηνο, πεντάμηνο έχουν πάει. Τώρα όμως η Σάντα, ο γαλλικός ακόμη δεν σκάφει, δεν τελειώσει. Έχει. Όχι. Η Σάντα όμως έχει τελειώσει. Η Σάντα θα αποκατασταθεί άμεσα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν γίνεται έργο χωρίς όπλες. Αυτό το έργο είναι τόσο σημαντικό. Λίγοι όπλες θα υπάρχουν με τις χώρες και τα λοιπά. Λίγο πρέπει και κάτι και να δείξουν κατανόηση. Λοιπόν, και για κυρία Δημάκη που έβαλε για τον εισαγγελέα για τις γραμματές και τροπότητες, ότι δεν μας κάλεσε ο εισαγγελέας και να είναι και το δήμαρχο, λόγω του ότι κάποιοι δημότες και δικαιολογημένα δημάρχοι ρύθμιον για την έλλειψη του νερού, εμείς καταλαβαίνουμε. Καταρχάς όμως να ξέρετε ότι η έλλειψη δεν ήταν ολοήμερη. Το βράδυ και οι πάνω πολλοί, τα τελευταία σπίτια, παίρνανε νερό γιατί έκλεινε η κατανάλωση και μέχρι άλλες φορές σε 9 η ώρα το πρωί, άλλες στις 10, είχαν ωροπορεί χωρίς τη μεγάλη πίεση. Μετά όταν ανοίγε η ζήτηση, πάνω από όλη δυσκολευόταν να πάρει, δεν μπορούσε να πάρει νερό. Αυτό ήταν ένα θέμα. Η εταιρεία η οποία μιλήθηκε εδώ 20 ημερών είχε προκαλέσει 25 βλάβες. Η ΔΕ άνοιγμα τα φωτοβολταϊκά είχε προκαλέσει περίπου στις 20 βλάβες, η οποία όμως έδειχνε πνεύμα συνεργασίας, άμεσης αποκατάστασης. Έτρεχε, ενημέρωνε κτλ. Γι' αυτό και δεν προβλήθηκαμε σε αυτήν. Όμως νομίζουμε από την πρώτη μήνυση που έγινε ότι και οι τρεις εταιρείες αυτές έχουν πάρει ένα μάθημα και θα πρέπει να είναι συνεχείς απέναντι στις υποχρεώσεις τους, σκάβοντας την πόλη του Κυρκής. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι άκουσα. Γιατί δεν τα παρακολουθώ εγώ. Στο διαδίκτυο ότι ο συνάδελφος κ. Βαφιάδης στα σχετικά από αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζει σε ένα από αυτά ζήτησε και χαρακτήρισε τη διοίκηση ανίκανη και ζήτησε την παρέτησή μας. Χωρίς να θέλω να προκαλέσω κ. Βαφιάδη. Αν χαρακτηρίζεται μία διοίκηση, αν χαρακτηρίζεται μία διοίκηση η οποία έχει πετύχει τα τελευταία 5 χρόνια να φέρει πάνω από 70 εκατομμύρια έργα, τα οποία όχι μόνο τα άφερε, τα μελέτησε, τα ενέταξε και αυτή τη στιγμή τα υλοποιεί, ανίκανη, αυτό θα πρέπει να το ιδεολογήσει στον κόσμο. Η διοίκηση αυτή, αυτά τα έργα που έφερε, τα εμβληματικά, τα οποία αυτή τη στιγμή ήδη στο 60% και επιπλέον έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται με προβλήματα σχετικά με τις αντιξότητες που υπάρχουν, με τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες της ΔΕΑ κτλ. Τις οποίες λίγο πολύ όλοι γνωρίζετε. Παρόλα αυτά προχωράνε και δεν προχωράνε από μόνοι τους, προχωράνε με την πολλή δουλειά και τη σωστή δουλειά που κάνει η διοίκηση αυτή. Αυτή τη στιγμή σκάβονται και υλοποιούνται δύο δικαστήρια στην Τουρκία με τους αγωγούς τους. Το ένα εξασφαλίζει το νερό στην Μικρολίμνη. Τα ανέφερε προηγουμένως και ο αντιδήμαρχος κ. Σιγκαφορίδης. Το άλλο υλοποιείται στο γαλλικό ποταμό κάτω το δικαστήριο του Κυρκής και με αγωγό. Υλοποιείται το έργο της, του συγκισμού Καμπάνη του Παντελεήμωνα κτλ. Της αποχέτευσης. Υλοποιείται το έργο της λιματολάσπης από στο βιολογικό Πιτρικής και υλοποιείται και το έργο το μεγάλο του Σκάντα που είναι τη διαχείριση και το διαχειρισμός όλης σχεδόν όλης της δημοτικής ενότητας. Εάν αυτά γίνανε από μόνα τους θεωρείται, προφανώς κάνετε κάποιο λάθος. 5 χρόνια εδώ και από την προηγούμενη διοίκηση και από τότε που ανέλαβα εγώ ως υπεύθυνος πρόεδρος στη ΔΕΑ Κυρκής, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, οι επιθέσεις που δεχόμασταν από την αντιπολίτευση και από την προηγούμενη, γιατί τότε ήταν και περισσότερες παρατάξεις, ήταν σε κάθε συμβούλιο. Δεν θυμάμαι να υπέρα συμβούλιο χωρίς να υπάρχουν θέματα που τίθενται από την αντιπολίτευση και μάλιστα κακοπροαίρετα τις περισσότερες φορές από τις παρατάξεις αυτές. Παρόλα αυτά και παρόλες αυτές τις αντιξότητες, τονίζω πάλι,
Η ΔΕΙΑ κατάφερε με αυτές τις διοικήσεις και την προηγούμενη που είχε αλλά και τη σημερινή να υλοποιεί αυτά τα τεράστια έργα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη του Κρικής. 330 χιλιόμετρα από εκεί αλλάζουν σε 35 οικισμούς του Δήμου και αντιπροσωπεύουν το 80% του πληθυσμού του Δήμου. Παράλληλα, εκτός από τα έργα τα ενταγμένα, η ΔΕΙΑ έχει κάνει ένα τεράστιο έργο το οποίο προφανώς δεν το έχει προβάλει όσο χρειάζεται. Έχει λύσει όμως θέματα σημαντικά σε όλους τους οικισμούς του Δήμου και συνεχίζει να λύνει και θα λύσει ακόμη περισσότερο. Θα τακτοποιήσει όσο ό,τι αφορά τα θέματα του νερού στους περισσότερους οικισμούς. Και ξέρετε τα προβλήματα που έχουν. Εξάλλου εσείς είσαστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα γνωρίζετε από εκεί μέσα. Και βγαίνετε και λέτε αυτή η ανίκανη διοίκηση. Πώς μπορεί να το λέτε αυτό το πράγμα? Γιατί έχουμε ένα προβληματικό αγωγό, τον οποίο ξέρετε τι προσπάθειες έχουμε κάνει από το 2020 μέχρι σήμερα για να ενταχθεί και αυτός. Και επίσης ξέρετε ότι στο τελευταίο συμβούλιο οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν, δεν τελείωσαν. Ψηφίσαμε μαζί για υποβολή καινούργιας πρότασης σε υποέργο μέσα στον εμβληματικό και ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να καρποφορήσει. Δεν θέλω να αναφερθώ σε λόγους για κάποια πράγματα που δεν έγιναν, δεν ωφελεί εξάλλου πουθενά, αλλά θα πρέπει αντικειμενικά να βλέπετε κάποια πράγματα και να μην χαρακτηρίζεται ανίκανη μια διοίκηση που έχει πετύχει και συνεχίζει να πετυχαίνει πράγματα ακόμα. Και υπόψη να περιμένουμε και άλλες εντάξεις για τα στιγμή.